Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα motovlog. Είναι απογευματάκι και πηγαίνουμε προς το σπίτι του Παύλου να το βοηθήσω για να φτιάξει το καινούργιο του υπολογιστή. Θα προσθέσει μητρική, επεξεργαστή και... μητρική, επεξεργαστή και RAM. Ουσιαστικά all over. Το σημερινό θέμα του βίντεο θα είναι... αδυναμίες. Καταρχήν, κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe. Γίνετε members για ένα μοναδικό βίντεο το μήνα που θα έχει να κάνει με φαγητό και για τα ειδικά emoticons στα οποία μπορείτε να σπαμάρετε στις πρεμιέρες αλλά και στα comment του βίντεο. Ποιον θεωρείς το μεγαλύτερο εθισμό? Εθισμό? Ναι. Το χειρότερο. Το χειρότερο εθισμό. Το χειρότερο εθισμό είναι ο τζόγος, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις, λες. Ενώ τον αλκοολικό, ρε παιδάκι, το μυρίζεις. Ενώ τον αλκοολικό το μυρίζεις, το βλέπεις, μάλιστα. Το κερατά κάποια στιγμή, το κερατά, λες. Το θα το καταλάβεις κάποια στιγμή. Εκτός αν το κάνει πολύ καλά. Ναι, αυτός που κερατώνει τους άλλους, ναι, κατάλαβα, οκ. Ωραία. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει το χειρότερο είδος εθισμού είναι ο τζογαδόρος, γιατί δεν τον καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά δεν πειράζει κανέναν άλλον. Εκτός αν επηρεάζει τη ζωή στον δίπλαν σου. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα της συζήτησης είναι τι επαφή έχω εγώ με τους εθισμούς. Εγώ έχω περάσει από διάφορα στάδια. Πιο παλιά ήμουν εθισμένος στο τσιγάρο. Ήταν μεγάλη μου η αδυναμία το τσιγάρο. Κάπνιζα πάρα πολύ. Κάπνιζα κοντά στα 3 πακέτα την ημέρα. Είχα φτάσει σε σημείο να έπαιρνα έναν καπνό και να μην μου έφτανε. Άναβα το τσιγάρο πριν τελειώσει το επόμενο. Θυμάμαι παλιά κιόλας, ο Παύλος μπορεί να επιβεβαιώσει. Είχα μαζί μου ένα τσαντάκι που κουβαλούσα, το οποίο μέσα είχε τουλάχιστον 2 πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή είχε 3, το πρωί ξυπνούσα, είχε 3 μέσα. Όταν τελείωνε το ένα πακέτο, αυτομάτως πήγαινα και αγόραζα το 3ο πακέτο. Δεν ήθελα να ξεμείνω με τσιγάρα. Κάπνιζα συνέχεια. Μέχρι που βρέθηκε ένας άνθρωπος χρυσόστομος, ο οποίος δεν μου υπέκοψε το τσιγάρο. Μου εξήγησε διάφορα πράγματα και ο τρόπος που μιλούσε είναι μερικές φορές αυτό που λες, ότι βρήκες έναν άνθρωπο που στα είπε ακριβώς έτσι όπως ήθελες να τα ακούσεις. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε μια όθηση στο να γυρίσει κάτι μέσα μου και να κόψω το τσιγάρο. Και τι έκανα, γύρισα σπίτι, δεν πήρα το πακέτο τα τσιγάρα απλά να το πετάξω. Το άφησα πάνω στο γραφείο, γιατί είχα δοκιμάσει πολλές φορές να κόψω το τσιγάρο και έλεγα να κόβω τα τσιγάρα, τα πετάω στα σκουπίδια κτλ. Οπότε ήξερα ότι αυτός ο τρόπος δεν πιάνει. Σε μένα τουλάχιστον. Πήρα τα τσιγάρα, τα ακούμπησα απλά πάνω στο γραφείο και είπα: ωραία, ας κάνω ένα διάλειμμα όσο αντέξω. Όσο αντέξω, ρε παιδί μου, μπορεί να αντέξω μια μέρα. Κέρδος είναι. Θα κάνω αποτοξίνωση μια μέρα από το τσιγάρο. Μπορεί να αντέξω 2 μέρες. Να χαρώ εγώ. Και όταν ξαναθελήσω, απλά τα πιάνω. Πέρασε μια μέρα, πέρασε 2 μέρες, πέρασε μια εβδομάδα και τότε μέσα μου κατάλαβα ότι κάτι είχε αλλάξει πραγματικά και δεν ξαναήθελα να, δεν ήθελα να ξανακαπνίσω. Έκοψα το τσιγάρο, έκοψα τον καφέ για να με βοηθήσει να μην το σκέφτομαι για ένα μήνα περίπου. Και μετά από 6 μήνες περίπου, όταν βγήκα ένα βράδυ και απλά ξαναπήρα το τσιγάρο και το βάλα για να καπνίσω, σε ένα κλαμπ μεθυσμένος, στην τρίτη τζούρα κατάλαβα τι κάνω, αφού δεν έχεις καμία σχέση με αυτό πλέον. Οπότε από εκεί και πέρα έκοψα το τσιγάρο και έκοψα ένα πολύ μεγάλο εθισμό μου, όπως και το αλκοόλ. Οι περισσότεροι στα φοιτητικά τους χρόνια έχουν περάσει μια φάση που πίναν. Έτσι και εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια έπινα με το λίγο παραπάνω. Βγαίναμε τα βράδια και πίναμε παραπάνω όπως έπρεπε. Τα καλοκαίρια ξεφτυλιζόμασταν με το αλκοόλ.
εντάξει, δεν είχα τόσο μεγάλη, δεν είχα τόσο μεγάλη ανάγκη στο να πιω το αλκοόλ. Δεν ήταν εθισμός. Αυτό το σταμάτησα πολύ πιο εύκολα γιατί δεν ήμουν εθισμένος αυτό. Αυτό που έχω σοβαρό πρόβλημα όμως και αυτό το οποίο θεωρώ εγώ το πιο δύσκολο για μένα να το κόψω είναι το φαγητό. Το φαγητό θεωρώ είναι μια μάστιγα πλέον. Είναι μια μάστιγα στην κοινωνία μας. Ωραίος ο τυπάς. Την ήθελε, τη σούζα του το ήθελε λίγο το καζάκι το τυπάς. Μετά από αυτό το ωραίο το διαλυματάκι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Το φαγητό είναι ένας από τους μεγαλύτερους εθισμούς που έχω περάσει στη ζωή μου. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να το κόψω, προσπαθώ να κάνω διατροφή, αλλά είναι αυτό που νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να το κόψω ποτέ. Είναι κάτι το οποίο... Ωραία σούδα, αδερφέ, το έχεις! Μόνο να προσέχεις! Μόνο να προσέχεις, ωραίος! Το μαλακιστήρι. Το φαγητό εγώ πιστεύω ότι όσο και να το κόψω, επειδή η επιρροή μου, η επιρροή που έχω από το φαγητό είναι σε καθημερινή βάση, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μια μέρα και να μην φάω κάτι, θα πρέπει να βάλεις στο στόμα σου, οπότε έχει συνεχόμενα επιρροές στο φαγητό και πρέπει να φας, πρέπει να το σκεφτείς ξανά και ξανά και ξανά, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να κόψεις. Όταν λέω φαγητό, δεν είναι απλά το φαγητό, είναι η περίσσια τροφή που θα πάρεις. Δηλαδή, το ότι θα πεις, ωραία, εμένα μου φτάνει αυτό το φαγητό, stop. Εγώ δεν το έχω αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπεράσω τώρα από έναν normal άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να το κόψεις. Δεν ξέρω αν γίνεται να το κόψεις. Σίγουρα γίνεται με κάποιο τρόπο. Άμα έχετε βρει τον τρόπο, είμαι ανοιχτός, είμαι όλος αυτιά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία πρέπει να ζήσεις με αυτό. Ευτυχώς όσον αφορά τα ναρκωτικά δεν έχω πέσει ποτέ σε θέμα εξάρτησης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες αδυναμίας, ας το πούμε, μάστιγες εξαρτήσεων. Δεν έχω εξαρτηθεί ποτέ από τα ναρκωτικά. Έχω πάρα πολλούς όμως φίλους και γνωστούς οι οποίοι είχαν πρόβλημα στο παρελθόν με αυτό και έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν πεθάνει από αυτό, έχω γνωρίσει ανθρώπους που το έχουν ξεπεράσει και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που ακόμα είναι σε αυτό. Είναι μια μεγάλη μάστιγα της κοινωνίας, παιδιά, να προσέχετε, λέμε όχι στα ναρκωτικά, δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι σαν το φαγητό που σου κάνει μακροχρόνια σιγά σιγά κακό ή το τσιγάρο που σου κάνει ναι μεν κακό αλλά... όχι άμεσα, ας το πούμε. Με τα ναρκωτικά μπορεί να ξεφύγει πολύ εύκολα η κατάσταση και να βρεθείς εκτός τροχιάς από εκεί που δεν το περιμένεις. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες και πράγματα τα οποία μπορεί να εξαρτηθείς, όπως ο υπολογιστής, το παιχνίδι, το σεξ, το shopping, οτιδήποτε το οποίο σε κάνει να ξεχνιέσαι και απλά το κάνεις γιατί σε γεμίζει κάποιο κενό που έχεις μέσα σου. Σε άλλο βίντεο θα αναλύσουμε αν σας άρεσε αυτό το πράγμα, τι και πώς γίνεται να το κόψεις. Μέχρι τότε, εγώ θα συνεχίσω να βγάζω βιντεάκια και θα πηγαίνω απέναντι στη μικρή αγορά και θα αγοράζω οτιδήποτε μπορώ να αγοράσω, γιατί αυτό το μαγαζί πραγματικά έχει τα πάντα. Έχει πραγματικά πράγματα που δεν μπορείς να περιμένεις ότι έχει. Θεωρώ ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο μικρό μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Όποιος ξέρει μπορεί να γράψει. Οπότε χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.